Μεταξύ των 820 και 830 ευρώ φαίνεται να κλειδώνει ο κατώτατος μισθός. Χωρίς προϋπηρεσία θα λαμβάνει κάποιος 830 ευρώ μεικτά. Με μία τριετία προϋπηρεσία σε 913 ευρώ, με δύο τριετίες θα φτάσει τα 996, ενώ με τρεις τριετίες θα ανέλθει στα 1079 ευρώ. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα μικρή αύξηση, η οποία δεν θα βοηθήσει καθόλου τις ελληνικές οικογένειες, σχολιάζει ο πρόεδρος του εργασίου. Κέντρου Γιάννη Κόκα. Την 1η Απρίλια όπω έχει ανακοινώσει τουλάχιστον η απριλιου οπω εχει ανακοινωσει τουλαχιστον η κυβερνηση θα υπάρχουν οι νέε αυξήσει σε σχέση με τον 100% μισθό, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη ε, διαρεύσει έτσι δημοσιότητα, μιλάμε για πάρα πολύ μικρή αύξηση. Η οποία σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τι πραγματικέ, τις ουσιαστικέ ανάγκε που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι και οι οικογένειέ του. Ο κ. Κόκα τονίζει ότι η αύξηση που θα πρέπει να δοθεί θα πρέπει να είναι στα 128 ευρώ και διαμόρφωση του νέου κατώτατου μισθού τα 908 ευρώ, ενώ θεωρεί εντελώ απαραίτητη την επαναφορά του καθορισμού του στο θεσμό τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Εμεί λέμε τουλάχιστον 900 ευρώ του μισθού. Παράλληλα όμω και επιπρόσθετα σε σχέση και με το εξή. Δηλαδή να επανέλθουν οι τριετίε και για όλου του εργαζόμενου, δηλαδή και όχι μόνο αυτού που αμείβονται με το κατώτατο μισθό, αλλά για κάθε εργαζόμενο, να προσμετρήσουν όλα τα έτη και όχι τα 11 χρόνια τα οποία η κυβέρνηση βγάζει απ' έξω, δηλαδή από το 2012 μέχρι το 2023. Και βέβαια να υπογραφούν οι συλλογικέ συμβάσει εργασία σε όλου του κλάδου. Μέχρι στιγμή η κυβέρνηση, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά τη. Η μόνη αναφορά είναι αυτή του Υπουργού Εθνική Οικονομία Κωστή Χατζηδάκη, ότι ο νέο μισθό θα έχει ω πρώτο νούμερο το 8, δηλαδή πάνω από 800 ευρώ.